Γεια σας! Γεια σας! Είμαι η Άννα Πανδύ. Από εδώ είμαι η Νάντια Ρεύη. Κόρη μου. Και ήρθαμε να σας δείξουμε ένα μακιγιάζ από τα 1832. Πόσο μπορούμε να κάνουμε με αυτές τις παλέτες που πήραμε χθες που κάναμε το unboxing μαζί στο Instagram. Θα σταματήσουμε όμως τώρα τον ήχο. Θα κάνουμε voice cover, voice up. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί πρέπει να πάμε για δουλειά και στο σχολείο, καταλαβαίνεις, έτσι. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Ξεκινάω με την παλέτα που ψηφίσατε ότι σας άρεσε περισσότερο. Να δω τι μπορώ να κάνω σε συνδυασμό με τα ρούχα που διάλεξα να φορέσω σήμερα. Πάμε! Ξεκινάμε λοιπόν γρήγορα με το make-up της Technique, το αγαπημένο που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο. Το έχω βάλει στο fast forward, δεν βάφομαι τόσο γρήγορα, 6,5 ώρα το πρωί, μην τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, αυτό το make-up είναι πάρα πολύ ωραίο, σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό. Και είναι ένα make-up που έχει ελαφριά υφή, αλλά καλή καλλιπτικότητα και χτίζεται επίσης. Οπότε, ναι, έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα μου το τελευταίο διάστημα. Βάζω λίγο ακόμα. Βέβαια με τις μάσκες δεν έχει κανένα νόημα, αλλά εγώ δεν μπορώ. Βάφομαι κανονικά αυτά τα 2 χρόνια με τον κορονοϊό και τα κραγιόν και τα make-up και τις πούδρες και όλα. Όσοι με παρακολουθείτε το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Τα αγαπημένα τα κονσίλερ από Maybelline. Πρώτα το σκούρο σε όλη την περιοχή γύρω από τα μάτια. Είναι και τέλειες βάσεις για τις σκιές σας. Το σκούρο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και εκεί που κάνει κοκκινίλες γύρω από τη μύτη και όπου έχουμε σπυράκια, σημαδάκια που κοκκινίζουν, γιατί θα το σβήσει. Γι' αυτό και το χρησιμοποιούμε πρώτα στα μάτια για τους μαύρους κύκλους. Με το μικρό το σφουγγαράκι, όσο πιο πολύ το αφήσεις το κονσίλερ, δηλαδή δεν χρειάζεται να το ταμπονάρεις αμέσως, το αφήνω 1 με 1,5 λεπτό και μετά ταμπονάρω για να πετύχω και την κάλυψη που χρειάζεται, γιατί αν το βάλω και αμέσως το απλώσω δεν έχει κανένα νόημα. Πάμε να βάλουμε το ανοιχτόχρωμο. Τώρα τελευταία ανακάλυψα ότι βάζοντας το μόνο στην εσωτερική και εξωτερική γωνία δίνει πιο μεγάλο μάκρος και δείχνει και πιο ωραία ανάλογα το φωτισμό, να ξέρετε, το πιο ανοιχτό που χρησιμοποιούμε. Μπορεί να είναι και ιδέα μου, αλλά εγώ έτσι νομίζω. Οπότε σταμάτησα να βάζω το ανοιχτό χρώμα παντού. Τύπου πάντα. Το βάζω μόνο εσωτερική και εξωτερική γωνία ή κάτω από το φρύδι. Εκεί που θέλω να ανεβάσω λίγο το βλέμμα και να κάνω το αποτέλεσμα σε ένα έτσι πιο φρέσκο, πιο ανασηκωμένο βλέμμα και πιο baby mini botox. Όπως κάνουμε και με τα μαγιγιάζ. Αγαπημένη πούδρα σκόνη της MUA. Που είπαμε θα τα βρείτε και στα Golden Queen Bee. Από την αγαπημένη μας Ειρήνη που επιμελήθηκε τα φρύδια μου και τα χείλη μου. Πάω να σετάρω πρώτα την περιοχή από τα μάτια. Εν τω μεταξύ δες τι κάνω. Παίρνω τη μύτη και κάνω σαν όπως θέλω να είμαι, σαν σκιστό, σαν γωνία ρε παιδί μου. Αυτό μετά είναι και πολύ ωραίο guide, οδηγός, για όταν θα βάλεις τις σκιούλες σου για να μην ξεφύγεις πολύ. Το βλέπεις που αμέσως ανασηκώνει το βλέμμα και ας μην έχω βάλει σκιές. Μόνο η πούδρα. Μετά με ένα χοντρό πινέλο στο υπόλοιπο πρόσωπο, να σετάρει και να μην μας βγάλει γυαλάδες και λιπαρότητες κατά τη διάρκεια της μέρας. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε... Τι να φτιάξουμε, τα φρυδιά εννοείται. Technique παλέτα, φρυδιών αγαπημένη, με 2 αποχρώσεις. Πάντα την πιο ανοιχτή, την blonde. Γιατί όπως σας είπα έχω κάνει micropigmentation στα φρύδια. Οπότε το μολύβι δεν βοηθάει όταν έχεις κάνει τέτοιες τεχνικές στα φρύδια. Προτιμούμε σκιές ή τα, πώς λέγονται... τις πομάδες. Δεν ξέρω αν βλέπετε στο background που είναι ο καθρέφτης πάνω από το κρεβάτι, αλλά το πρωί μου αρέσει όταν ετοιμάζομαι και γενικά να φτιάχνουμε ωραία ατμόσφαιρα στο σπίτι ακούγοντας μουσική.
εμένα με βοηθάει να ξυπνήσω καλύτερα, γιατί παλιά, να τι παλέτε αγαπημένη W7, να τι, 40 σκιές παιδιά, φανταστική. Οπότε τι έλεγα, ακούμε πάντα μουσική, οπότε συγχωρέστε όταν κουνιέμαι ή τραγουδάω, δεν το κάνω γιατί έχω κάποιο θέμα, απλά ακούω μουσικούλα για να ετοιμαστώ. Ξεκινάμε τώρα παίρνοντας ένα φλάφι πινέλο, διαλέγοντας την σκιά που λέγεται Peachy, για να μπλεντάρουμε στο σημείο και να έχουμε έτσι natural αποτέλεσμα. Βάφουν με τη μία, με ένα άγγιγμα, όπως το βλέπεις κιόλας και μόνη σου. Απλά θέλω να σου πω την αλήθεια, γιατί πάντα σας λέω την αλήθεια, έχει λίγο kickback, δηλαδή όπως θα βουτήξεις το πινέλο σου να πάρεις τη σκιά, θα σου φύγει η σκονίτσα γύρω γύρω ή το pigment, ρε παιδί μου. Αλλά παιδιά, σαν απόδοση πραγματικά εντυπωσιάστηκα και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από μια high-end παλέτα. Τουλάχιστον οι 1, 2, 3, 4, 5, 6 σκιές που χρησιμοποίησα εγώ σήμερα. Και ειδικά το μαύρο έχει μείνει μαύρο, ακόμα και τώρα που σας μιλάω που είναι 2 η ώρα το μεσημέρι. Και ετοιμάζομαι να πάω για προπόνηση, την πρώτη προπόνηση. Θα σας κάνω βέβαια update στο Instagram για το πώς πήγανε οι σκιές μέχρι το βράδυ. Γι' αυτό σας κάνω και τώρα το voice cover πριν πάω προπόνηση. Λοιπόν, συνεχίζω με την αγαπημένη λαβή που λέγεται και olive, το χρώμα της ελιάς, υπέροχο πράσινο που πάρα πολύ δύσκολα βρίσκεις σε drugstore παλέτες. Έγραψε φανταστικά με τη μία, φανταστικά, δηλαδή η απόδοση της με άφησε άφωνη και το χρώμα. Θα τη χρησιμοποιήσω, δεν ξέρω πραγματικά, πάρα πολύ. Κοιτάξτε πως βάφει, και το πινέλο που έχω είναι μόνο για να αφήσω λίγο και να τραβήξω προς τα έξω και προς τα πάνω που θέλω, έτσι. Αλλά απλά την ακουμπάς, έρχεσαι στο μάτι και απλώνεται τόσο ομοιόμορφα, τόσο ωραία. Και το βίντεο δεν είναι sponsored όπως τίποτα από ό,τι κάνω, να το ξέρετε. Τα αγοράζω όλα με δικά μου χρήματα. Ό,τι μου κάνουν δώρο ή μου δίνουν κουπονάκια για να έχετε έκπτωση και αυτά, πάντα το μοιράζομαι μαζί σας. Αγορασμένα από την W7 για όποιος ενδιαφέρεται, απευθείας. Κοιτάξτε το χρώμα. Και να ξέρετε, γιατί η αιτία για να διαλέξω τα λαδί ήταν μια κοπέλα που συνομιλούσα χτες μαζί. Αγαπήστε το λαδί, γενικά τις πράσινες αποχρώσεις, γιατί τείνουν ό,τι χρώμα μάτια και να έχετε, να τα κάνουν να το τονίζουν ακόμα περισσότερο και να τα κάνουν να φαίνονται πιο ανοιχτόχρωμα. Χωρίς φίλτρα και χωρίς τέτοια, γιατί δεν τα χρειαζόμαστε. Πραγματικά, δοκιμάστε το. Πιο safe, ρε παιδί μου, για αρχή. Και θα δείτε ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ και εσάς. Κοιτάξτε πώς γράφουν, κοιτάξτε απόδοση. Έχω έρθει πάρα πολύ κοντά, όπως βλέπεις. Βλέπεις και τη ριζούλα λίγο, τη λάσπρη που ξεπροβάλλει, αλλά δεν με νοιάζει. Κοίταξε χρώμα. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο χρώμα λαδί σε drugstore παλέτες. Θα σας το πω ξανά και ξανά. Να το βλέπεις που φυσάω. Έχει λίγο kickback όπως σου είπα. Πάω τώρα να πάρω την Tahitian Pearl από την ίδια παλέτα. 40 σκιές αυτή την παλέτα. Να τη βάλω στην εσωτερική γωνία του ματιού. Θα σας πω την αλήθεια ότι όταν είναι σήμερα λίγο οι σκιές, λίγο περλέι, λίγο να έχουν μέσα σαν λαμπιριστά τέτοια. Μ' αρέσει πάντα να βρέχω λίγο το πινέλο, το ξέρετε. Βλέπεις που πέφτουν και κομμάτια όπως το τοποθετώ, αλλά δεν με νοιάζει, γιατί για τα λεφτά της, παιδιά, πραγματικά δεν με νοιάζει και να έχει και λίγα kickbacks. Τι να κάνουμε. Εδώ εταιριών και εταιριών και πάλι μπορεί να σου κάνουν kickback. Εδώ δεν έχει αποφασίσει η κοπέλα πώς θα τοποθετήσει τη σκιά. Περνάει λίγο δύσκολα. Ωστόσο, έξω βλέπεις το παράθυρο γλυκοχαράζει. Λοιπόν, απλώνω παντού για να σβήσω κιόλας λίγο το λαδί. Να είναι λίγο πιο ομαλή το transit, ας πούμε, από το
μπέζ να το πω, σαμπανιζέ να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, το βλέπεις, αλλά κάνει τέτοιους συρρυδισμούς που κοίταξε πώς βοηθάει στο μπλεντάρισμα με τη λαδί. Εσύ μπορείς να τα αφήσεις και έτσι, δηλαδή αυτά τα δύο τώρα, να πας να πάρεις λίγο το φλάφι σου πινέλο, να κάνεις λίγο το, να το μπλεντάρεις και είναι και αυτό ένα πάρα πολύ ωραίο look. Όμως εγώ που ξέρεις ότι για να πάω στο φούρνο πρέπει να είμαι, άμα έχω όρεξη, μπουζούκι φάση, θα συνεχίσω γιατί πρέπει να δοκιμάσω και άλλες σκιές από την παλέτα, έτσι όπως καταλαβαίνεις. Οπότε πάμε στην σκιά που λέγεται Envy και τώρα θα ξεκινήσει κάτι λίγο πιο έντονο, πιο μαγικό, πιο κυπαρισί να το πω. Ναι, δεν θέλω να πω πράσινο γιατί δεν είναι πράσινο, είναι κυπαρισί. Αγαπημένο κυπαρισί που κοίταξε πώς δένει με το λαδί, εντάξει. Είναι το τέλειο πάντρεμα, απλώς και εδώ σου είπα, γιατί θυμάμαι τι είπα, απλώς ένα τσικ, σου λέω, απλώς ένα τσικ, έβαλα απλώς ένα τσικ, αλλά εκεί που νόμιζα ότι έβαλα ένα τσικ, στο άλλο μάτι μπήκε πιο πολύ, οπότε πάω να ανεβάσω λίγο την ένταση και στα δύο μάτια. Απλά κουμπάς τις σκιές σου, ξαναλέω, με το πινέλο και βλέπεις τι απόδοση έχουν, είναι πάρα πολύ pigmented, πάρα πολύ. Για drugstore θα το πω και θα το ξαναπώ. Καλά έκανα που περίμενα να δω, να διαβάσω κριτικές και να δω από υπόλοιπες συναδέλφισες, youtubers και instagramers τη γνώμη τους. Και κάποιες που εμπιστεύομαι και ακολουθώ, γιατί κανένας δεν τα ξέρει όλα, με έκαναν την πείρα. Και είναι μια αγορά που δεν τη μετανιώσω και ούτε θα τη μετανιώσω, θέλω να πιστεύω. Συνεχίζουμε. Eyeliner τώρα. Δεν έμεινα πολύ ευχαριστημένη από το eyeliner. Είναι ένα καινούριο που αγόρασα από Catrice. Δεν. Μου άφηνε σαν κομμάτια. Δεν ήταν τόσο μαύρο. Μου θύμισε λίγο γκρι. Δεν ξέρω. Πάντως δεν έμεινα ευχαριστημένη. Οπότε δεν θα στο προτείνω. Γιατί μου αρέσει να σας προτείνω πράγματα που να το αγοράσετε. Και ας είναι αυτήν την ώρα, παιδί μου, και ας κάνει 3, 4, 5 ευρώ, αλλά να πείτε, είχε δίκιο. Είχε δίκιο η Άννα Ιπανδή, είχε δίκιο. Σε αυτό δεν θα στο προτείνω. Και με ταλαιπώρησε πάρα πολύ στο να βάψει. Είδες και εκεί που μου ξεφεύγει, αλλά η eyeliner θα με είχαν λερώσει πάρα πολύ. Αυτό ούτε καν, ούτε μια τελίτσα, ούτε τίποτα. Γι' αυτό και τα λίγα νεύρα που βλέπεις, έχω και λίγο... Μου έχει σπάσει λίγο το νεύρο το eyeliner, αλλά το παλεύω. Βλέπεις, πάει να βάψει και μετά αφήνει αυτό το γκρι. Εγώ δεν θέλω τα eyeliner να αφήνουν γκρι. Θέλω όταν σου λέει ο άλλος ότι είναι eyeliner μαύρο, να είναι black, τέρμα black. Δεν μ' αρέσει να είναι σαν γκρι, σαν γραφίτης ή κάτι ανάμεσα από μαύρο και από γκρι. Τέλος πάντων. Δεν βλέπεις το βίντεο για να ακούσεις την γκρίνια μου, αλλά θέλω να το πω. Είναι ένα eyeliner που δεν ξέρω αν θα ξαναχρησιμοποιήσω, συγγνώμη. Και πάρα πολύ ταλαιπωρία, εγώ δεν κάνω τόση ώρα για να βάλω eyeliner. Σήμερα το πρωί, η αλήθεια σου, ταλαιπωρήθηκα αρκετά. Όχι ότι δεν τα κατάφερα, αλλά βλέπεις πόση ώρα, έτσι, γιατί εγώ βλέπω τώρα και, και τα δευτερόλεπτα και τα τέτοια που μετράνε, που σου κάνω το voice. Το record voice, όπως λέει και εδώ το, η εφαρμογή. Κάποια νεύρα, βλέπεις, τα μούτρα λίγο ξυνισμένα. Δεν μου αρέσει το eyeliner. Όχι το eyeliner όπως το έβαλα, το eyeliner αυτό που διάλεξα να χρησιμοποιήσω. Να το τονίσω. Λοιπόν, πάω με ένα πάρα πολύ λεπτό και σφουγγαροειδές πινελάκι, όχι με τριχούλες. Κοίταξε τι να κάνω τώρα. Έχεις δει αυτά τα cut eye, τα look, στυλ Σύσης Χριστίδου, που λες τώρα φοράει eyeliner ή σκιά. Φοράει και eyeliner λοιπόν, απλά το eyeliner όταν το βλέπεις έτσι γατήσιο και αυτό και μακρύ και ανασηκωμένο και αυτά, παίρνουν μετά μαύρη σκιούλα και ένα τέτοιο σφουγγαράκι και απλά το σβήνουν προς τα μέσα και προς τα πάνω, προς τα μέσα και προς τα πάνω. Το βλέπεις? Χωρίς να κλείσεις, να αποκλείσεις, να σβήσεις, δεν ξέρω πώς να το πω, το λαδί.
Απλώς θα πας πάνω στη γραμμούλα του eyeliner, γι' αυτό δεν σε νοιάζει η γραμμή του eyeliner να βγει, πώς να σου πω ρε παιδί μου, σαν με χάρακα, ότι εδώ με αυτό το trick, κόλπο, στυλ, δεν ξέρω πώς να σου το πω, μπορείς να μην σε νοιάξει καθόλου για το eyeliner πώς θα μπει. Εδώ είναι το σημείο κόλαφος που μερικές δεν μπορείτε να το βλέπετε, αλλά εγώ χωρίς αυτό δεν μπορώ να πετύχω το ανασηκωμένο βλέμμα και το botox look που θέλω. Πάντα σκιά στο εσωτερικό του ματιού από την πάνω μεριά. Έτσι δεν θα έχεις και fallout στη μάσκαρα. Φαίνεται πιο ανασηκωμένο το βλέμμα. Και το έκανα από πάντα αυτό, έτσι, όχι τώρα που κοντεύω τα 40. Το έκανα από πάντα. Θυμάμαι τον εαυτό μου να το κάνω από πάντα. Και λέω, αφού μπορώ την κάτω γραμμή του ματιού να τη ζωγραφίσω, δεν μπορώ την πάνω. Και ξεκίνησα και από τότε, όταν κάνω συγκεκριμένα make-up looks, το θέλω. Παίρνω το fluffy το πινέλο τώρα να το σβήσω προς τα έξω, όπως σου είπα. Προς τα έξω και μέσα. Προς τα έξω και μέσα. Γιατί δεν θέλω έτσι να είναι σκληρό. Σαν αποτέλεσμα. Δεν σε νοιάζει αν θα σβηστεί ό,τι σβηστεί, γιατί μετά θα πάρεις τα πινελάκια σου και θα κάνεις ένα tap-tap και θα βάλεις λίγο από ό,τι βλέπεις ότι έφυγε, ρε παιδί μου. Όπως θα κάνω και εγώ τώρα. Θα πάρεις το πινελάκι σου. Γλυκοχαράζει ο ήλιος από πίσω. Το βλέπεις, πήρα το αγαπημένο το λαδί πάλι, το olive. Και βάζω. Και θα πάω μετά, δεν με νοιάζει πώς θα το βάλω, το βλέπεις, δεν με νοιάζει. Γιατί μετά θα πάρω πάλι το fluffy, το πινέλο και θα πάω προς τα έξω, κάνοντας τη γνωστή διαδικασία και θα το σβήσω. Απλά θέλω να υπάρχει σαν χρώμα. Θέλω να βλέπει ο άλλος και να ξέρει ότι έχω λαδί. Σήμερα έχω χρησιμοποιήσει λαδί. Τέτοιες αποχρώσεις, λαδί, κυπαριστσί. Τώρα, θέλω να ανέβει το μάτι, το βλέμμα λίγο πιο πολύ. Βγαίνω λίγο πιο έξω, ακολουθώντας τη γραμμή του eyeliner. Το βλέπεις που πάω στην άκρη, το μετράω και ανεβαίνω, γιατί δεν θέλω να ξεφύγω, ούτε θέλω να κατεβάσω το βλέμμα. Θα μου πεις, κοπελά, έχεις λίγο σκιά κάτω από το eyeliner στο πάνω μάτι. Σε λίγο θα σου δείξω ένα κόλπο. Ό,τι και αν κάνεις, χωρίς να σβήσεις, χωρίς να λερώσεις, λοιπόν, κράτα το αυτό το μυστικό, πώς μπορείς να εξαφανίσεις τη σκιά που σου έπεσε, χωρίς να χαλάσεις τη βάση σου και χωρίς να το καταλάβει κανείς. Ετοιμάσου και τι έρχεται. Είναι κάτι όχι για τέτοια look μόνο, για όταν θέλεις να πετύχεις ακόμα περισσότερο ανασηκωμένο βλέμμα. Παίρνεις ένα υγρό κονσίλερ, αλλά υγρό... πολύ ενυδατικό, όχι να το αφήσεις και να στεγνώσεις ένα λεπτό και κοίταξε αμέσως πώς θα ανασηκώσει όλο μα όλο το βλέμμα. Κοίταξε. Ταμπονάρεις κανονικά όπως κάνουμε με το κονσίλερ. Ό,τι σου περισσέψει βάλ' το στα χείλη, βάλ' το σε περιοχή που θες να φωτίσεις. Κοίταξε. Κοίταξε. Δεν πάει τίποτα χαμένο. Κοίταξε αμέσως πόσο cut και πόσο clean και πόσο καθαρό έκανε το make-up μας, το look μας, χωρίς να απλωθεί το πράσινο να πάει παντού. Κοίταξε το. Μόλις το βάλεις, το απλώσεις, παίρνεις την πουδρίτσα, πας εκεί, σαν να μην έγινε τίποτα, ούτε κάτω τη ζημιά, και κοίταξε πόσο ανασήκωσε το βλέμμα. Κοίταξε πόσο καθαρό έγινε, χωρίς να ήταν. Αλλά, ποιος σας τα πει αυτά. Εγώ τα μοιράζομαι όλα μαζί σας, γιατί ήρθε η στιγμή να το κάνετε και μόνοι σας. Ανοιχτόχρωμη σκιά, αλλά όχι γυαλιστερή, σας παρακαλώ. Κάτω από το φρύδι και το ίδιο στη γραμμή. Κοίταξε πώς καθάρισε, το βλέπεις? Γι' αυτό έκανα και έρχομαι πολύ κοντά για να το δεις καλύτερα. Λοιπόν, αγαπημένη ροζ σκιά όταν έχω να βάλω ροζ κραγιόν. Κοιτάω και την ώρα γιατί αρχίζω και χώνομαι.
Συνεχίζουμε. Τώρα λογικά πρέπει να βάλω τη βάση της μάσκαρας. Λογικά. Γιατί πρέπει να την αφήσεις 2-3 λεπτάκια. Όσο πιο πολύ ώρα την αφήσεις. Ναι, σήμερα δοκιμάζω μια καινούργια μάσκαρα, την Love Extreme. Μου την πρότεινε η Κάτια, η συμπεθέρα μου. Και εγώ πάντα ακούω τις γνώμες σας και πάντα σας συμβουλεύομαι, όπως και εσείς εμένα. Λοιπόν, απλώνουμε τη βάση. Έρχομαι κοντά και κοίτα τη διαβάθμιση. Κοίτα. Μην μπερδεύεσαι και μου πεις ότι εδώ λείπει πράσινο. Δεν λείπει πράσινο. Είναι άλλα φώτα από την αριστερή μεριά και άλλα από τη δεξιά. Κοιτάω και αριστερά και δεξιά για να το δεις και εσύ τώρα αυτό. Γιατί στον ένα καθρέφτη φαινόταν ok, στον άλλο καθρέφτη φαινόταν πιο έντονο το πράσινο από εκεί. Είναι 4 ring light πάνω μου για να καταλάβεις. Προσπαθώ όσο μπορώ να έχω καλό φωτισμό για να βλέπετε και να διακρίνετε ακόμα και την παραμικρή λεπτομέρεια που χρειάζεται να κάνετε. Λοιπόν, βάζουμε τη βάση. Επιμένω προς τα έξω. Γιατί θέλω να πετύχω το ανασηκωμένο βλέμμα. Αυτό. Και τώρα θα δεις κάτι που αγάπησα. Very Vegan Bronzer. Μετά το Honolulu θα σου πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω να το αγοράζω. Εν τω μεταξύ, νομίζοντας ότι δεν θα έχει απόδοση, επειδή είναι vegan, έβαλα μία και μετά άπλωσα και έπαθα σοκ. Μετά δεν ήξερα πώς να το σβήσω. Και με μάσκα όλη την ημέρα δεν κουνήθηκε, δεν πήγε πουθενά, έχω να σου πω. Σας το προτείνω με τα μάτια κλειστά, πραγματικά. Αν δεν έχεις bronzer και θέλεις ένα bronzer matte που να μην κοκκινίζει, είναι συγκλονιστικό. Πάρα πολύ καλό. Αγαπημένο ρούζ από MUA. Ρούζ που χρησιμοποιώ σε νυφούλες, αλλά θέλει ένα τσακ. Το δες, ένα τσακ ίσα ίσα για το χρώμα υγείας και το χρώμα. Και καλά ρε παιδί μου, ξύπνησα και είμαι φούλε από βιταμίνες, από σωστή διατροφή και τέτοια. Εγώ το λέω το μπέμπικο το look, το μπέμπικο. Το χρώμα το μπέμπικο που έχουν τα νινάκια μας, τα μωράκια μας. Αυτό το ωραίο, το ροζό, αυτό, το υγείας το χρώμα. Κοπέλα χορεύει, το ζει, έμεινε με ακούω τώρα, δεν ξέρω τι ακούω. Πάμε να κάνουμε και τα χείλη μας. Ένα απλό περίγραμμα, ροζάκι, όπως σου έχω μάθει. Απλά ακολουθείς τις φυσικές γραμμές του χείλιου σου και πας ένα τσικ προς τα έξω, όχι πολύ. Ένα τσικ προς τα έξω. Για να πετύχεις ομοιομορφία και λίγο πιο πλάμπι χείλ. Κάνεις και το μυστικό που σας έχω πει 1.000.000 φορές στα live μου, στη σελίδα στο Facebook, στο Αναπανδί Μουα. Όσες είστε στην ομάδα το ξέρετε επίσης, όσοι είστε στη σελίδα και στο Instagram το ξέρετε το κόλπο. Αγαπημένο κραγιόν της MAC. Το νουντ αυτό που ροζίζει. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, αλλά το αγαπώ. Όμως επειδή είναι κραγιόν, πάω να κλειδώσω λίγο με τη σκιούλα την αγαπημένη τη ροζ. Μην με ρωτήσεις ποια ροζ, όποια ροζ θέλεις, ό,τι απόχρωση θέλεις, αρκεί να είναι ματ. Η συγκεκριμένη είναι Dior. Που χρησιμοποιώ εγώ. Έβαλα και lip gloss, έβαλα και τη μάσκαρα, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε. Φιλάκια! Τα λέμε σύντομα! Αν σου αρέσουν όλα αυτά που βλέπεις και άλλα τόσα καθημερινά, ακολούθησε με και στο Instagram.